Πριν από 10 χρόνια ακριβώς ξεκινήσαμε κάτι ομόλογο στον ανοιχτό χώρο, δηλαδή στον χώρο της περιφέρειας, στην περιφέρεια της Ηπείρου, με το ληστικό πρόγραμμα την πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, που ήταν το πρώτο πρόγραμμα, το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως ονομάζεται, η πρώτη ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Έχει κάνει τη διαδρομή της, έδωσε πολύ ωραία συμπεράσματα και η καλύτερη ευεργεσία που μας προσέφερε η Ήπειρος και τα προβλήματα που επιχείρησαμε εκεί, το συναντήσαμε μετά στην Βόρεια Εύβοια, γιατί και η Βόρεια Εύβοια, όταν με κάλεσε ο Πρωθυπουργός, με κάλεσε να κάνω ακριβώς μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Επειδή όμως αυτά φαντάζουν κάπως λίγο ως αρτικόλεπτα και δύσβατα, θα προσπαθήσω όλο τον κόσμο να απλοποιήσω. Και θα ξεκινήσω να σας κάνω μια ιστορική αναδρομή. Εγώ είχα την ευλογία να έρθω σε επαφή με τον μαγικό κόσμο των ελληνικών προγραμμάτων σε μια κρίσιμη στιγμή, την πιο κρίσιμη στιγμή της δημόσιας πορείας, που ήταν οι σεισμοί της γενέθλιας πόλης, της Καλαμάτας. Εκεί, ξέρετε, είχα την μεγάλη τύχη να έχω κοντά μου το σημαντικότερο πρόεδρο της χώρας, που δεν είναι πολύ γνωστό, γιατί ήταν ένας πολίτης που είχε υποστεί πολλά δεινά στους δύσκολους χώρους της χώρας μας, δηλαδή από το 1941 και μετά ο Γρηγόρης ο Διαμαντόπουλος ο αείμνηστος, μέχρι το 1973 μόνο 2 χρόνια ήταν ελεύθερος. Ήταν ένας αριστερός διανοούμενος που είχε διαπρέψει πιο πολύ στο εξωτερικό παρά στο εξωτερικό χώρο, ήταν ο πολεοδόμος μου και τη νύχτα του σεισμού μου λέει: «Σταύρο, θέλω να μου αφιερώσει ένα τέταρτο». Και πήγαμε κάπου παράμερα εκεί μέσα στη συντριβή της πόλης και με δάκρυα στα μάτια μου λέει: «Σε παρακαλώ, μην αφήσει να μας πάρουν την πόλη». Λέω: «Γρηγόρη μου, τι εννοείς?». Λέει: «Δεν υπάρχει ολιστικό και ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση μιας φυσικής καταστροφής. Σε όλο τον κόσμο δίνουν χρήματα μόνο για τα κτίρια, το ονομάζουν και ανασυγκρότηση της κτιρίου, αλλά σε ρωτάω, εσύ, η πόλη σου, οι πολίτες σου χάσανε μόνο τα σπίτια?». Ήταν καθολική η συντριβή. Συντριβή στην οικονομική ζωή, στην κοινωνική ζωή, στην πολιτιστική ζωή, στα μνημεία. Άρα δεν πρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις πτυχές της ζωής. Και το εργαλείο Γρηγόρη του λέω και μου απαντάει τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Έτσι λοιπόν έγινε αυτό το πρόγραμμα. Ήταν το πρώτο πρόγραμμα των μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων. Πολυβραβεύτηκε ακριβώς ως ολιστικό και ανθρωποκεντρικό. Μάλιστα από την Ένωση Ευρωπαίων Πολεοδομών. Είχαν βάλει υποψηφιότητα, να φανταστείτε, περίπου 300 πόλεις και βραβεύτηκε η Καλαμάτα για αυτόν ακριβώς το λόγο.